Στο Βελόνι ο κύριος Μεϊμαράκης είπε ότι δεν βλέπει τώρα και την είσοδό σας στο κοινοβούλιο. Είσαστε, εκλεγήκατε ως αντιμνημονιακοί, πλέον γίνατε και εσείς μνημονιακοί. Μάλλον λέει δεν θα είσαστε καν και στη Βουλή. Αυτά βέβαια είπε ο κύριος Μεϊμαράκης εχθές για τους ανεξάρτητους Έλληνες. Ασχολήθηκε πάρα πολύ ο κύριος Μεϊμαράκης με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Φαίνεται ότι αυτό το οποίο ενόχλησε τον κύριο Μεϊμαράκη, γιατί δεν μπορώ να εξηγήσω το γεγονός ότι μίλησε για τον πρόεδρό μας και για τους ανεξάρτητους Έλληνες τρεις ή τέσσερις φορές, η αυτόνομη κάθοδος των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Και από την άλλη πλευρά, καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά ο κύριος Μεϊμαράκης ότι τα πράγματα δεν θα είναι καθόλου εύκολα για τη Νέα Δημοκρατία. Ότι η Νέα Δημοκρατία θα υποστεί άλλη μια ήττα, η οποία θα είναι μεγαλύτερη και από την προηγούμενη. Για τον απλούστατο λόγο ότι ο ελληνικός λαός κατανοεί πολύ καλά ότι η κατάσταση στην οποία βρέθηκε η χώρα και την οποία αναγκάστηκε να διαχειριστεί η παρούσα κυβέρνηση είναι αποτέλεσμα κακών πολιτικών, οι οποίες ακολουθήθηκαν τόσο επί της προηγούμενης διακυβέρνησης Σαμαρά, όσο βεβαίως και από την προηγούμενη, την πριν από αυτή είναι η κυβέρνηση. Επομένως, ο ελληνικός λαός θα δώσει άλλο ένα ηχηρό ράπισμα στη Νέα Δημοκρατία. Και προφανώς ο κύριος Μεϊμαράκης, ο οποίος καταλαμβάνεται από, βρίσκεται προφανώς σε κατάσταση πανικού, στρέφεται για άλλη μια φορά εναντίον των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Κύριε Χρυσοβελόνη. Αυτό το οποίο έχουμε και τελειώνω από αυτού να του πούμε είναι να είναι ψύχρεμος, να αφήσει τον ελληνικό λαό να εκφραστεί, διότι ο ελληνικός λαός ξέρει πάρα πολύ καλά, έχει και κρίση, διότι έχει βιώσει κάποια πράγματα στο πετσί του για παρατεταμένο χρονικό διάστημα και γνωρίζει πολύ καλά ποιος είναι ο υπέτειος, μη μάλλον ποιοι είναι οι υπέτειοι αυτής της κατάστασης. Κυρία Χρυσοβελόνη, είχατε ομολογουμένως μια πολύ καλή συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, αν και σε ορισμένα θέματα σας χωρίζει άβυσος. Αυτό που σας ένωνε ήταν το αντιμνημονιακό. Τώρα που πρέπει... Είσαστε υποχρεωμένοι και το έχετε πει να ακολουθήσετε ένα μνημονιακό δρόμο. Τι θα σας ενώσει? Γιατί είπατε και ο κύριος Καμένος το έχει πει, αλλά το είπε και χτες εδώ στη συνέντευξη που μας έδωσε ο κύριος Σκουρλέτης, ότι θέλει πάρα πολύ ο ΣΥΡΙΖΑ να συνεργαστεί μετεκλογικά με τους ΑΝΕΛ. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, όπως είδατε ότι η συνεργασία μας ήταν άψογη και σε επίπεδο, αν θέλετε, στήριξης της διαπραγμάτευσης καταρχήν, όπως επίσης και των ψηφοφοριών που προηγήθηκαν, έτσι ώστε να περάσουν αυτά τα μέτρα, τα οποία βέβαια μέτρα είναι μεν επώδυνα, αλλά σε κάθε περίπτωση ήταν αναγκαία να γίνει αυτή η συμφωνία, γιατί διαφορετικά θα οδηγούσαμε τη χώρα σε μια χαοτική κατάσταση. Τώρα, από εκεί και πέρα η ιστορία δεν έχει τελειώσει, διότι θα πρέπει γρήγορα να αποκατασταθεί η κυβερνητική σταθερότητα, έτσι ώστε η κυβέρνηση με την στήριξη των ανεξάρτητων Ελλήνων να μπορέσει να εκμεταλλευτεί κατά το δυνατόν καλύτερα τα θετικά σημεία αυτής της διαπραγμάτευσης, διότι υπάρχουν θετικά σημεία. Νομίζω ότι τώρα, εντάξει, δεν έχουμε το χρόνο να τα αναλύσουμε, θα έχουμε την ευκαιρία το προσεχές χρονικό διάστημα, και γρήγορα να συνδράμουμε και εμείς με τις δικές μας δυνάμεις, έτσι ώστε η χώρα να πάει σε πορεία ανάταξης και ανάκαμψης. Κυρίως αναφέρομαι στο κομμάτι της οικονομίας. Επομένως, ως προς το θέμα αυτό, εμείς οι ανεξάρτητοι Έλληνες μπορούμε να παράσχουμε και την στήριξή μας και την συνδρομή μας, διότι η κυβέρνηση η οποία θα προκύψει μετά τις εκλογές, που πάλι θα είναι στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανεξαρτήτων Ελλήνων, έχει πολλά να κάνει προς την κατεύθυνση αυτή. Δηλαδή να αξιοποιήσει τα θετικά σημεία της συμφωνίας και βεβαίως να προσπαθήσει να βρει τρόπους έτσι ώστε κάποια από τα μέτρα αυτά να τα αντικαταστήσει. Και ένας από τους τρόπους είναι να κάνει γρήγορα βήματα στο κομμάτι της φοροδιαφυγής, της διαπλοκής, του λάθος εμπορίου, κινήσεις οι οποίες ήδη είχαν αρχίσει να γίνονται. Μάλιστα. Έτσι ώστε να βρεθούν χρήματα, να εξοικονομηθούν χρήματα και να αντικαταστήσουν πολλά από τα μέτρα. Μάλιστα. Επομένως, μπορεί να έχουμε, και αυτό το ξέρει και ο ΣΥΡΙΖΑ, σημεία στα οποία διαφωνούμε, αλλά υπάρχουν και σημεία στα οποία ταυτιζόμαστε και είναι αρκετά αυτά τα σημεία, όπως για παράδειγμα εμείς δώσαμε τη συνδρομή μας και για τα θέματα τα εθνικά, δίνουμε τη συνδρομή μας τη θετική. Κυρία Χρυσοβελόνη, πάμε να ακούσουμε, με συγχωρείτε, το διάλογο μεταξύ του κ.